και όχι τόσο την ομάδα. Μόνο την ώρα του αγώνα ξυπνάνε. Σας το είπα! Πάμε! Πάμε και μπορούμε και θα το γυρίσουμε. Ενώ όλη την υπόλοιπη μέρα μπορεί να μην κάνουν τίποτα και απλά να γκρινιάζουν ότι πεινάνε και δεν αντέχουν άλλο και απλά μετράνε τις μέρες. Είμαι πάρα πολύ δυσαρεστημένη σήμερα. Χάσαμε το έπαθλο της επικοινωνίας που συνοδευόταν μαζί με τα αυγά. Τα αυγά είναι κάτι που τρώω στην καθημερινότητά μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε κερδίσει. Κάθε φορά που πέταγα τα δισκάκια σκεφτόμουν μόνο αυτό. Είχα πάει πάρα πολύ αποφασισμένη, αλλά δυστυχώς δεν ήταν αποφασισμένη όλη η ομάδα για άλλη μια φορά και το αποτέλεσμα δεν μας ευνόησε. Πώς μας είδες σήμερα? Κοίτα, απ' έξω εγώ είδα από πολύ καλά στοιχεία. Είδα μια βελτίωση. Θα το βρίσκουμε σιγά σιγά με το στόχο. Μακάρι να κρατήσουμε αυτά τα θετικά για να συνεχίσουμε έτσι. Και τέλος αντιδράσαμε σε ένα κακό ξεκίνημα. Γύρισαμε το σκορ που είναι καλό αυτό. Γιατί πια μας υπολογίζουν. Από τη μία χάνουμε και από την άλλη λέμε ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Χάνουμε συνέχεια το έπαθλο του φαγητού που είναι το πιο σημαντικό. Είμαι από τα λίγα άτομα που δεν τους ενοχλεί τόσο το φαγητό και όλοι οι άλλοι απλά γκρινιάζουν, δεν τρώμε και συνέχεια μιλάνε για φαγητά, συνέχεια μιλάνε για γλυκά, ενώ χάνουμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, αλλά σίγουρα κάτι θα πρέπει να γίνει. Τα βουλάκια πάνε, τα σχόλια των... Ήμουνα στο τσακ να βάλω τα κλάματα. Και εγώ τα είχα ονειρευτεί λίγο, τα είχα φανταστεί στο μενού. Εγώ πέταγα τα δισκάκια και έλεγα... Αυγό. Αυγό. Mm-hmm. Αυγό. Σίγουρα τα αυγά θα μας κρατούσανε γιατί είναι full πρωτεΐνη. Χωρίς να λέω ότι τα υπόλοιπα έπαθλα φαγητού που χάνουμε δεν είναι σημαντικά. Απλά δεν έχω βρει τη λύση του τι μπορεί να γίνει και τι ακριβώς φταίει, που σίγουρα φταίει πως κάποια άτομα έχουν παρεκτραπεί λιγάκι από το σύνολο και κοιτάνε την πάρτη του.